Τι είναι ο ανιμισμός? Είναι η αρχαιότερη θρησκεία? Είναι η θρησκεία των προϊστορικών ανθρώπων και των σύγχρονων πρωτόγονων κοινωνιών? Είναι η μητέρα όλων των θρησκειών? Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο για να μάθουμε τις απαντήσεις σε αυτά και σε άλλα πολλά. Γεια σας! Καλώς ήλθατε στο Social Spirit Greece, στο κανάλι που μιλάμε για την θρησκευτικότητα, την πνευματικότητα και τη σχέση τους με τη ζωή και τον πολιτισμό. Αν είναι η πρώτη σας φορά εδώ, είμαι ο Μιχάλης, είμαι θρησκειολόγος και υποψήφιος διδάκτορ κοινωνιολογίας της θρησκείας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1871, στο βιβλίο του «Πρωτόγονος πολιτισμός», ο Βρετανός ανθρωπολόγος Sir Edward Taylor παρουσίασε μια θεωρία σύμφωνα με την οποία ο ανιμισμός είναι ένα σύστημα ιδεών, ένα δόγμα, μια κοσμοθεωρία κατά την οποία τα πάντα στον κόσμο, έμβια και μη, περιέχουν ένα πνεύμα. Εξού και το όνομα ανιμισμός, από τη λατινική λέξη άνιμα, που σημαίνει πνοή, πνεύμα, ζωή. Η λέξη άνιμα έχει σχεδόν την ίδια σημασία με την αρχαία ελληνική λέξη ψυχή, που προέρχεται από το ρήμα ψύχο, που σημαίνει και πνέο, φυσό. Η πνοή άλλωστε στην αρχαιότητα ήταν βασική έννοια της ζωής. Ο Τάιλορ υποστήριζε ότι οι πρώτοι άνθρωποι πίστευαν πως τα πάντα περιείχαν ένα πνεύμα, πως ο υλικός κόσμος περιείχε τον πνευματικό. Αυτή η ιδέα ήταν για τον Τάιλορ η πρώτη θρησκεία της ανθρωπότητας που γεννήθηκε από την πεποίθηση των πρωτόγονων πως όταν έβλεπαν κάποιο νεκρό συγγενή του σε όνειρο, τότε το πνεύμα του νεκρού τους επισκεπτόταν για να τους παραδώσει ένα μήνυμα από τον κόσμο των πνευμάτων. Την εποχή του Τάιλορ, δηλαδή στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η δυτική επιστημονική σκέψη ζούσε την αποθέωση του θετικισμού, των κοινωνικών επιστημών και της θεωρίας της εξέλιξης. Ο θετικισμός ήταν η αντίληψη σύμφωνα με την οποία όλα μπορούν να εξηγηθούν με τις μεθόδους των θετικών επιστημών, δηλαδή των μαθηματικών, της φυσικής, της χημίας κτλ. Την ίδια εποχή, η κοινωνιολογία, η ανθρωπολογία και αργότερα η ψυχολογία έκαναν τα πρώτα τους βήματα επηρεάζοντας καθοριστικά τον δυτικό πολιτισμό. Τέλος, η θεωρία της εξέλιξης που είχε διατυπώσει ο Δαρβίνος για τη βιολογία είχε επηρεάσει και τις υπόλοιπες επιστήμες. Ο Τάιλορ, επηρεασμένος από τον Δαρβίνο, ο οποίος με τη σειρά του τον θαύμαζε πολύ, πίστευε πως ο ανιμισμός ήταν το πρώτο στάδιο στη μακρόχρονη εξελικτική πορεία των ανθρώπινων θρησκειών. Ο ανιμισμός ήταν το πρώτο και το τελευταίο θα ήταν η απόρριψη όλων των θρησκειών και η αντικατάστασή τους από την πίστη στον ορθό λόγο. Έτσι, ο ανιμισμός για τον Τάιλορ ήταν η πρώτη θρησκεία της ανθρωπότητας, η θρησκεία των προϊστορικών ανθρώπων και η θρησκεία των πρωτόγονων φυλών της εποχής του. Άλλοι ανθρωπολόγοι εκείνης της εποχής συνέδεσαν τον ανιμισμό με τον τοτεμισμό και με τον σαμανισμό. Για τον σαμανισμό μιλήσαμε σε προηγούμενο επεισόδιο, το link του οποίου μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή αυτού εδώ του βίντεο. Ο ανιμισμός ως αντίληψη δεν περιορίζει την πνευματική διάσταση στους ανθρώπους, αλλά την επεκτείνει και στα άλλα ζώα, αλλά και σε ουράνια σώματα και σε φυσικά τοπία όπως βουνά και ποτάμια και σε δέντρα, ακόμη και σε ιδέες, σε λέξεις και ήχους. Τα πάντα καταλαμβάνονται και ελέγχονται από τα πνεύματα. Ο Άγγλος θρησκειολόγος Γκράχαμ Χάρβεϊ, που εξειδικεύεται στον παγανισμό, στον ανιμισμό και στις παραδοσιακές θρησκείες, αναφέρει ότι ο ανιμισμός θεωρεί πως τα πάντα υπάρχουν στο επίπεδο των προσωπικών σχέσεων. Τα πάντα είναι πρόσωπα σχετιζόμενα μεταξύ τους και οι άνθρωποι είναι μόνο μερικά από αυτά τα πρόσωπα. Γενικά υπάρχει έντονη διαφωνία μεταξύ των θρησκειολόγων και των άλλων επιστημόνων που ασχολούνται με το θρησκευτικό φαινόμενο για το αν ο ανιμισμός είναι μια θρησκεία ή μια κοσμοθεωρία γενικότερα. Ένα από τα σημεία τριβής τους είναι ότι ο ανιμισμός δεν έχει κάποια συγκεκριμένη ηθική, ενώ ρίχνει πολύ μεγάλο βάρος στο περιβαλλοντικό ζήτημα και στις σχέσεις των όντων με το οικοσύστημα. Ένα άλλο είναι η συσχέτιση του ανιμισμού με τον τοτεμισμό ή με τον πανθεϊσμό, δηλαδή με την άποψη ότι το θείο υπάρχει μέσα σε όλα, ή με τον μονισμό, ότι δηλαδή όλα είναι ένα. Κάτι που βρίσκουμε στις ανατολικές θρησκείες όπως οι Ινδικές, ο Ινδουισμός, ο Βουδισμός, ο Τζαϊνισμός κτλ. Σε αυτές τις θρησκείες υπάρχει όντως το ανιμιστικό στοιχείο της λατρείας της φύσης. Πιο συγκεκριμένα, η λατρεία των ιερών δέντρων στον Ινδουισμό. Στον ανιμισμό τα πνεύματα δεν είναι απαραίτητος θεότητες. Στην Αφρική, οι τοπικές παραδοσιακές θρησκείες έχουν πάρα πολλά ανιμιστικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα η λατρεία των προγόνων. Σαμανιστικά στοιχεία θα συναντήσουμε και στις παραδοσιακές θρησκείες της Ασίας, μέχρι την Κορέα και την Ιαπωνία. Ακόμη και στον χριστιανισμό έχουν γίνει κάποιες θεολογικές απόπειρες να δοθεί μια ανιμιστική ερμηνεία του θείου, να ταυτιστεί δηλαδή ο Θεός με την φύση. Αυτή η ιδέα όμως δεν έχει βρει ανταπόκριση. Στο κίνημα της νέας εποχής,
το New Age δηλαδή, ο ανιμισμός βρήκε πρόσφορο έδαφος στα νέα θρησκευτικά κινήματα. Στο νεοσαμανισμό του New Age, η λατρεία και η επίκληση των πνευμάτων γίνεται σε πλήρη σύνδεση με την επαφή με τη φύση, όπως και στο νεοπαγανισμό και στα κινήματα αναβίωσης των αρχαίων εθνικών θρησκειών. Γενικά στο New Age, αλλά και στις πρωτόγονες και παραδοσιακές θρησκείες, όλα τα όντα, ανθρώπινα και μη, είναι συγγενή, γιατί μοιράζονται μία κοινή πνευματική ουσία. Έχουν συγγενείς ψυχές. Γι' αυτό η φυσική τάξη του κόσμου απαιτεί καλές σχέσεις μεταξύ τους, προκειμένου να υπάρχει ισορροπία και αρμονία. Στον σημερινό κόσμο, που δεν μιλάμε πια για περιβαλλοντική κρίση αλλά για περιβαλλοντική καταστροφή, είτε συμφωνούμε με την τελευταία ιδέα του ανιμισμού είτε όχι, ότι τα πάντα περιέχουν συγγενή πνεύματα, είναι γεγονός ότι η επιβίωση της ζωής στον πλανήτη όπως την ξέρουμε απαιτεί την κοινή δράση όλων μας. Αυτό όμως θα μπορούσε να είναι το θέμα για ένα άλλο βίντεο. Εσείς τι λέτε, αφήστε ένα σχόλιο να το συζητήσουμε. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο και θέλετε να δείτε και άλλα σαν κι αυτό, κάντε like, εγγραφή και μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι δίπλα στην εγγραφή για να ειδοποιήσετε για κάθε νέο βίντεο. Επίσης, ρίξτε μια ματιά στα links που θα βρείτε στην περιγραφή αυτού εδώ του βίντεο. Για εσάς είναι μόνο μερικά κλικ, για το κανάλι όμως είναι τεράστια βοήθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είστε επανειδήν.